Εν τω μεταξύ, ενότητα που ανοίξαμε μέσα στη χρονιά με συνοδοιπόρους κριτικούς εκτός Κρήτης και πολιτιστικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα, η αλήθεια είναι πως αγκαλιάστηκε από όλους τους τηλεθεατές και ακόμα και σήμερα δεχτήκαμε μηνύματα από κριτικούς που περιμένουν πώς και πώς να επιστρέψουν το καλοκαίρι στην πατρίδα τους, στην Κρήτη. Θα πάμε στο Μαρούσι. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Σιφάκη, ένας εκ των δύο βέβαια, ο πρόεδρος Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου, κρηταγενής Ζεύς. Να σας καλησπερίσω και να μας συστήσετε και τον έτερο καλεσμένο. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μας δίνετε βήμα να ακουστούμε, να μιλήσουμε, να μας ακούσουν οι συνοπίτες μας, γιατί η Κρήτη είναι κυρίως στην Κρήτη. Εμείς προσπαθούμε να τη φέρουμε λίγο-λίγο στα μέρη μας. Κρήτη είναι όπου υπάρχει κριτικό στοιχείο και κριτικός, θα προσθέσω εγώ. Και συμφωνείτε, είμαι σίγουρος. Απόλυτα συμφωνώ. Η Κρήτη είναι στην καρδιά μας μέσα, είναι στο μυαλό μας. Δίπλα μου είναι ο Νίκος ο Δεπάστας, ένα από τα πιο παλιά μέλη του συλλόγου. Είναι και ταμεία στο σύλλογο μας τώρα. Ναι. Για τα υπόλοιπα γι' αυτό καλύτερα να σας τα πει ο ίδιος. Βέβαια. Τα ξαναλέμε εμείς. Βέβαια, θα τα πούμε. Για πείτε μας λίγο, εκδηλώσεις το καλοκαίρι θα έχουμε εκεί στο σύλλογο? Όχι. Εδώ δεν γίνονται εκδηλώσεις και μάλιστα δύο εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες τώρα τον Ιούλιο να γίνουν κάτι πανηγύρια ακυρωθήκανε, οπότε δεν θα υπάρχει παρουσία. Η πρώτη παρουσία του δικού μας τουλάχιστον συλλόγου είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβρη, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κλασικά, αν μπορέσουμε να κάνουμε μια γιορτή τσιπουδιάς για να ξανασμίξουμε. Εμείς από τον Φλεβάρι του 20, ναι, στην ουσία δεν έχουμε δραστηριότητες. Μάλιστα, ένα από τα πιο παλιά μέλη του συλλόγου. Να μας πει λίγο, βέβαια, αν έχει προγραμματίσει κάθοδο στο νησί τώρα το καλοκαίρι. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Ευεπάστας. Είμαι γαμπρός κριτικός. Ναι. Αγαπάω την Κρήτη. Η τελευταία μου φορά που κατέβηκα στην Κρήτη ήταν πρόπερση. Πάω και στο νησί μου. Είμαι από τις Κυκλάδες, από τη Σύγνο. Ελπίζω να μπορέσω να κατέβω. Δεν το ξέρω ακόμα. Το κλίμα στις τάξεις, το κλίμα στις τάξεις των κριτικών του συλλόγου που υπάρχει μια αποχή, υπάρχει μια αναστολή δραστηριότητας, εκδηλώσεων. Γιατί και οι άνθρωποι στην Αθήνα, οι σύλλογοι κριτών περιμένουν πώς και πώς αυτή την επαφή κάθε καλοκαίρι. Οι σύλλογοι κριτών στην Αθήνα και οπουδήποτε εκτός Κρήτης παίζουν ένα παράξενο ρόλο. Είναι ο συνδετικός κρίκος και εμποδίζει η φωτογραφία, η προβολή της Κρήτης εκτός Κρήτης. Οι άνθρωποι εδώ πέρα προφανώς έχουν νοσταλγία, περιμένουν εκδηλώσεις, δραστηριότητες του συλλόγου, στα χορευτικά τα τμήματα, στα τμήματα μουσικής, συναισθιάσεις, όλα αυτά τα οποία κάνουμε, όλες τις δραστηριότητες, παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικές βραδιές, καλλιτεχνικές βραδιές, όλα αυτά. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, καλά, το καλοκαίρι ούτως ή άλλως δεν θα γινόντουσαν, γιατί ο κόσμος φεύγει, κυρίαρχα είναι στην Κρήτη, κατεβαίνει στα χωριά του, ο κόσμος θα αναζητά όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω ένα μήνυμα για να κλείσουμε, ένα καλό καλοκαίρι, ένα μήνυμα. Πριν κλείσουμε, εμείς έχουμε και μουσική μαζί μας. Λοιπόν, να τους ακούσουμε, βέβαια. Και ματινάδες. Εγώ θα σου πω μόνο μια ματινάδα που έχουμε πει. Ναι. Ρακή και λίρα σίγουρα βοηθούν στην πανδημία. Να κάνουμε και εμβόλιο για να έχουμε ανοσία. Ακριβώς. Αυτό μα είναι μήνυμα είναι αυτό. Για όλους μας. Ακριβώς. Για να μπορούμε και εμείς να κατεβαίνουμε εύκολα στα χωριά μας. Να σας ευχαριστήσουμε και να γυρίσει η κάμερα. Να γυρίσει η κάμερα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και με το καλό να ξανασμίσουμε. Βέβαια. Και από κοντά εννοείται. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και... Βέβαια. Thank you.
σας είδαμε, χίλια καλώς σας είδαμε, κι ας κάναμε και πόμο. Κι ας κάναμε και κόπομα, είστε εκπομπή από τη μα, τον δικό μας τόπο. Ο Μπούτια πάει ο κριτικός, ο Μπούτια πάει ο κριτικός, το θεωρεί πρεπιάνου. Το θεωρεί πρεπιάνου να διατηρεί τα έθιμα και τα ιδανικά του. Λοιπόν, τι να πούμε, να ευχαριστήσουμε πολύ εκεί τους ανθρώπους, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και με το καλό να σμίξουμε, που είπε και ο κύριος Σιφάκης από κοντά, ιδιαίτερα δραστήριος εκεί ο Σύλλογος στο Μαρούσι στην Αθήνα.